Είμαστε με τον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο την Ουνάξου Ιωσήφ Πρίντεζη και Αποστολικό Τοποτηρητή Λέσβου Χίου Σάμου. Θα ήθελα να μας πείτε το λόγο της επίσκεψής σας εδώ στο νησί μας, καθώς και το μήνυμα που θα θέλετε να μεταφέρετε με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για την Εκκλησία μας και για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Όπως κάθε χρόνο, 14 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε τον Άγιο, ο οποίος είναι μάρτυρας της Εκκλησίας μας, ήταν ιερέας. Είναι ένας κοινός Άγιος. Η Αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία τον γιορτάζει στις 9 Ιουνίου. Εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε κάποια λείψανα του Αγίου εδώ σε αυτό το ναό, γι' αυτό και δίνεται και ιδιαίτερη επισημότητα και έμφαση στη γιορτή σήμερα. Ο ναός αυτός ήταν μέρος από ένα μοναστήρι Φραγκισκανών που εξυπηρετούσαν την Μυτιλίνη και τη Σμύρνη πριν από 2 αιώνες ίσως και περισσότερο και τα οποία είχαν τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου ως δώρο κάποιου πρόξενου από την Ιταλία ο οποίος είχε παντρευτεί Μυτιλινιά και κάποια στιγμή αυτή η κυρία πρόσφερε τα λείψανα του Αγίου στην Εκκλησία. Το 1990 που έφυγαν οι πατέρες από εδώ, τα μετέφεραν στην οδό Γκυλφόρδου στην Αθήνα, στην Ιταλική Ενορία και πριν από μερικά χρόνια ο Σεβασμιότατος προκάτοχός μου Νικόλαος Πρίντεζης έφερε απότιμημα των οστών εδώ ώστε να γυρίσουν τα οστά στην θέση τους κατά κάποιο τρόπο και να τιμούνται και από τους καθολικούς και όχι μόνο της Μυτιλίνης. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε στον κόσμο με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ποιο είναι? Το μήνυμα αφορά πάντα τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα σε μία οικογένεια ή προσπαθώντας και φτιάχνοντας μία οικογένεια με παιδιά, γιατί ο έρωτας δεν μένει μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο έρωτας πάντα γίνεται φως και χαρά και για όλους γύρω. Και γι' αυτό ένα ερωτευμένο ζευγάρι είναι χαρούμενο και ακτινοβολούν αυτή τη χαρά και τον έρωτά τους στους άλλους. Ο Άγιος Βαλεντίνος υποστήριξε αυτή τη σχέση και γι' αυτό η Εκκλησία τον ανακήρυξε προστάτη των ερωτευμένων και των νέων ανθρώπων. Και εμείς σήμερα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της αγάπης, ιδιαίτερα σήμερα που δυστυχώς ακούγονται πάρα πολλά για την ενδοοικογενειακή βία. Και όχι μόνο, οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν γίνει δύσκολες και σκληρές κατά κάποιο τρόπο και το μήνυμα του Αγίου Βαλεντίνου είναι να μην απομακρυνόμαστε από τον Θεό, ο οποίος είναι η αγάπη και να προσπαθούμε να ζούμε αυτή την αγάπη. Να ζούμε την αλληλοκατανόηση, τη γενναιοδορία, την καλοσύνη, την ευγένεια. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φωτίζουν τους άλλους ανθρώπους γύρω τους και μέσα από μία σχέση η οποία είναι τόσο όμορφη όπως είναι ο έρωτας δύο νέων να δίνουν το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να προλάβουμε περιστατικά βίας που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται? Εγώ έχω μία θεωρία η οποία δεν την έχω μοιραστεί με κανέναν και η οποία ίσως βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνει πραγματικότητα. Οι γυναίκες είχαν το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο ανέδειξε τις ικανότητές τους, τα χαρίσματά τους, την αξιοπρέπειά τους, το τι μπορούν να προσφέρουν και τι προσφέρουν μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Έγιναν αναγνωρίσιμες, απόκτησαν αυτοπεποίθηση. Όμως, για το αντρικό φύλο δεν έχει γίνει ένα τέτοιο κίνημα. Οπότε θεωρώ ότι οι άντρες έχουν κατά κάποιο τρόπο μείνει πίσω. Αυτό που λέω δεν είναι ούτε, δεν το έχω ψάξει επιστημονικά, ούτε κάνω τον ψυχολόγο. Απλά έχω αυτή την άποψη ότι οι άντρες δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και πολλές φορές και τα ένστικτά μας.
Και πολλές φορές καταφεύγουμε στη βία γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Και είτε τη λεκτική είτε τη σωματική βία. Οπότε θεωρώ ότι θα χρειάζεται ένα τέτοιο κίνημα και για τους άντρες, ώστε να αναδειχθεί τι σημαίνει να είσαι άντρας, τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Και νομίζω ότι η κοινωνία μας θα είναι καλύτερη. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι πατέρες, είναι οι γονείς, οι μπαμπάδες, αδιαφορούν για τα παιδιά τους, χωρίζουν πολύ εύκολα, απιστούν πολύ εύκολα. Και όλα αυτά θεωρώ ότι δείχνει ότι κάτι λείπει από την ανδρική ψυχολογία. Και ελπίζω να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα για να μπορέσουν και οι άνδρες να προχωρήσουν, να οριμάσουν και να μην ίσως νιώθουν πολλές φορές μειονεκτικά απέναντι στις γυναίκες που έχουν καταφέρει τα τελευταία 60 χρόνια τόσα πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη Μυτιλίνη. Μακάρι να μπορούσα να έρχομαι πιο τακτικά, αλλά δυστυχώς έχω πάρα πολλά ταξίδια. Πάντως θέλω να πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους Μυτιλινιούς, γιατί σηκώσανε ίσως το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού και έχω γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους που σκέφτηκαν και ενήργησαν πέρα από το αναμενόμενο και βοήθησαν αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους και βρέθηκαν στην Ελλάδα, ίσως δεν θέλουν να βρίσκονται εδώ. Η μεγαλοψυχία των Μυτιλινιών πρέπει να τονίζεται και οι Μυτιλινοί να το ξέρουν ότι τουλάχιστον η Εκκλησία, η Καθολική, το εκτιμάει πάρα πολύ. Και κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να το εκτιμάει, πέρα από τις πολιτικές, το να είμαστε άνθρωποι και να συμπαραστεκόμαστε στον συνάνθρωπό μας όταν είναι πεσμένος στο χώμα και έχει την ανάγκη μας, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και οι Μυτιλινοί έδωσαν αυτό το παράδειγμα και θέλω να πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε, αν μπορώ να ευχαριστήσω.